Όλγα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επί 2,5 ώρες οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τρόπους για τη διαχείριση και ανάσχεση των μεταναστευτικών και προσφυγικών λοών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι η Τουρκία έχει ρόλο κλειδί σε αυτές τις ροές και πιέζει ώστε η συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας να είναι τέτοια που να μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, βάζουν έμεσα το θέμα των κοινών περιπολιών. Η Αθήνα λέει όχι, καθαρά και με από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την Τουρκία η Ελλάδα για την αντιμετώπιση, ωστόσο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Πίσω από αυτό το όχι της Αθήνας κρύβεται ο φόβος για τις επιδιώξεις που μπορεί να έχουν οι Τούρκοι. Όπου ένα τουρκικό σκάφος, για παράδειγμα, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, να φτάσει μέχρι τη Μύκονο. Είναι πράγματα που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Γι' αυτό και αναζητείται ο τρόπος εκείνος της συνεργασίας που θα μπορέσει και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να μην θέσει σε αμφισβήτηση, αλλά και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Μάλιστα, ένα στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της Συνόδου, την ώρα που οι ηγέτες έμεναν και πριν καθίσουν στο τραπέζι, είναι χαρακτηριστικό. Ο κύριος Τσίπρας και η Άγγελα Μέρκελ συνομίλησαν επί αρκετά δευτερόλεπτα, έχοντας εστιάσει την προσοχή τους πάνω σε ένα χαρτί. Πιθανότατα αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Έχει να κάνει και με τα σημεία εκείνα που συζητείται το να κατασταθούν τα κέντρα υποδοχής. Έχει να κάνει με την διάθεση της Αθήνας να ζητήσει να γίνονται στον υπηρετικό χώρο της Τουρκίας η ταυτοποίηση των προσφύγων και από εκεί να φεύγουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην φτάνουν στα παράλια του Αιγαίου. Και αντιμετωπίζουμε. Εμείς βλέπουμε αυτό το στιγμιότυπο που μας περιγράφεις, Χρήστο, και μάλιστα παρατηρώ ότι ο κύριος Τσίπρας συνομιλεί με την κυρία Μέρκελ, δείχνει κάποια σημεία στο χαρτί και η Γερμανίδα καγκελάριος φαίνεται να του εξηγεί, να του απαντά στα ερωτήματα τα οποία θέτει. Να πούμε ότι περιμένουμε το κείμενο συμπερασμάτων. Εκεί θα υπάρχει μια αναφορά στον ρόλο της Τουρκίας. Οι πληροφορίες δεν θα είναι τόσο ασαφείς ώστε να εξειδικευτεί τα επόμενα 24 ώρα. Κρίσιμη λεπτομέρεια το ταξίδι Μέρκελ στην Τουρκία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.